Με θέμα θα μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, διότι σήμερα κύριε Κορκίδη παρουσιάζεται ο αναπτυξιακός νόμος. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Και σε εσάς το ίδιο. Θέλω να μου πείτε σε τι ελπίζετε, τι επισημαίνετε και αν πραγματικά ο νέος αυτός αναπτυξιακός νόμος δεν είναι ο πρώτος που ακούμε, όλες αυτούς ποντάρανε, όλες οι κυβερνήσεις που περάσανε σαν στην ανάπτυξη ποντάρανε, αν πραγματικά εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να αρχίσει να το γυρίζει λίγο το γρανάζι της οικονομίας σε θετικό ρυθμό. Εγώ εύχομαι πρώτα απ' όλα αυτός ο αναπτυξιακός νόμος να μην έχει την τύχη των προηγούμενων. Και μάλιστα του τελευταίου. Ξεκινάτε με τον καλύτερο τρόπο, πρέπει να σας πω. Μάλιστα αυτό το οποίο με ρωτήσατε, πολύ σωστά το στοχεύετε. Από τις 1.200 προσπάθειες επιχειρήσεων να αναπτυχθούν, ολοκληρώθηκαν από τον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο μόνο οι 50. Α, εξαιρετικά πήγε. Ναι, εν τω μεταξύ το διάστημα από την ημερομηνία που κατατέθηκε ο φάκελος μέχρι να εγκριθεί ήταν 29 μήνες. Δηλαδή και όρεξη να είχες να επενδύσεις σου είχε περάσει στους 29 μήνες. Και ειδικά σε περίοδο κρίσης. Αυτό το οποίο βλέπουμε και διαπιστώνουμε είναι όταν είχαμε, όταν υπήρχαν οι πόροι, αν θέλετε, στον προϋπολογισμό και τα χρήματα στις επιχειρήσεις, είχαμε κακοσχεδιασμένους αναπτυξιακούς νόμους. Κανένας πραγματικά δεν στόχευε στον πρωτογενή τομέα που έχει ανάγκη η χώρα μας, στα ελληνικά προϊόντα τα οποία λέμε. Για να αφήσουμε τις εξαγωγές, να έχουμε εμπορεύμα τα ελληνικά εμείς οι έμποροι να πουλάμε στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Και να ξέρετε, κυρία Τσαπανίδου, ότι το εμπόριο κερδίζει από την αγορά, όχι από την πώληση. Λοιπόν, ελληνικά προϊόντα δυστυχώς δεν έχουμε για να εμπορευτούμε, τουλάχιστον όσα θα έπρεπε να είχαμε, και ιδιαίτερα στα τρόφιμα. Το δεύτερο είναι ότι αυτός ο αναπτυξιακός νόμος πραγματικά δίνει περισσότερο φορολογικά κίνητρα. Και γιατί δεν υπάρχουν οι πόροι και γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα σήμερα στις επιχειρήσεις. Άρα, όταν υπήρχαν χρήματα, δεν είχαμε καλοσχεδιασμένους αναπτυξιακούς νόμους, στοχευμένους. Τώρα που φαίνεται να έχουμε ένα καλοσχεδιασμένο νόμο, δεν υπάρχουν τα χρήματα. Μάλιστα. Και στο παρελθόν, το λάθος το οποίο γινόταν ήταν να βγάζουμε πρώτο ένα νόμο για την ανάπτυξη, χωρίς να έχουμε επιλέξει το μοντέλο ανάπτυξης που θέλουμε. Ελπίζω λοιπόν, γι' αυτό σας είπα, να μην έχει την τύχη των προηγουμένων και ούτε βέβαια το σχεδιασμό των προηγουμένων. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Κορκίδη. Καλή σας μέρα, να είστε καλά.